Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Φρένο στα σενάρια ανασχηματισμού έβαλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός, ερωτηθής για το αν σκέφτεται τις πρόορες εκλογές, έκλεισε για ακόμη μια φορά τη συζήτηση, λέγοντας ότι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Την ίδια ώρα, πάνω από 14 μονάδες διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, καταγράφει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που διενεργήθηκε για λογαριασμό του Open. Στην πρώτη επετείο της γαλάζιας διακυβέρνησης, έχοντας αντιμετωπίσει δύο σημαντικές κρίσεις και έχοντας μπροστά τη μεγάλη πρόκληση της αντιμετώπισης των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζει για ακόμη μια φορά φρένο στο σενάριο του ανασχηματισμού. Ό,τι και να σας πω για τον ανασχηματισμό θα είναι παρεξηγήσιμο. Θα σας πω λοιπόν δύο φράσεις μόνο. Κάποια στιγμή προφανώς και θα γίνουν αλλαγές στην κυβέρνηση. Δεν είναι τη στιγμή να γίνουν οι αλλαγές. Και όταν φτάσει αυτή τη στιγμή, θα το μάθετε από μένα. Μάθαμε αυτούς τους 12 μήνες, είναι ότι τα πρόσωπα κάνουν τη διαφορά. Άρα το κατάλληλο πρόσωπο στην κατάλληλη θέση έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ο Πρωθυπουργός ταυτόχρονα κλείνει για ακόμη μια φορά τη συζήτηση για προώρες εκλογές, παρά το ευρύ δημοσκοπικό προβάδισμα που αποτυπώνεται και στη μεγάλη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για το Open. Όπου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 39,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί με 24% και την Εξωκομματική Βουλή συμπληρώνουν το ΚΙΝΑΛ με 6%, το ΚΚΕ με 5,2%, Ελληνική Λύση και Μέρα 25 με 3,2% και 3% αντίστοιχα. Οι αναποφάσεις τη φτάνουν στο 13,5%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που προηγείται εναντί του Αλέξη Τσίπρα και στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία με διαφορά 28 μονάδων, θέτει ως προτεραιότητα τη συγκράτηση των ποσοστών της ανεργίας, που σύμφωνα με την ίδια έρευνα, ιεραρχείται από την πλειονότητα των ερωτηθέντων στην πρώτη θέση των προβλημάτων μετά την πανδημία και το μεταναστευτικό. Το Πρωθυπουργό να δίνει έμφαση στα μέτρα στήριξης αλλά και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Ένα σποτ και σύνθημα ένα χρόνο, αλλά ανάποδα ευχήθηκε κριτικά ο ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία για την πρώτη της επέτειο στη διακυβέρνηση. Μητσοτάκη συμπληρώνεται σήμερα και η κανονικότητα επέστρεψε στη χώρα, όπως φαίνεται από τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ. 9 άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά μετά από πρόσκρουση σειρμού του ηλεκτρικού σε τυχείο στην Κηφισιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σειρμός δεν έκοψε ταχύτητα την ώρα που έμπαινε στο σταθμό, με αποτέλεσμα να προσκρούσε σε τυχείο της αποβάθρας. Στο σημείο κλήθηκαν κλιμάκιο της πυροσβεστικής, δυνάμεις της αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στα νοσοκομεία Ευαγγελισμός και Ερυθρός Σταυρός. Μένεται ο πόλεμος κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης, μετά και τη νέα μήνυση που κατέθεσε ο επιχειρηματίας Χρήστος Καλογρίτσας σε βάρος της Λιβανέζικης κατασκευαστικής εταιρείας. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να δώσει εξηγήσεις, ζητώντας από πομπή του Νίκου Παπά. Η Κουμουνδούρου σημειώνει πως ο επιχειρηματίας που για τη Νέα Δημοκρατία ήταν αναξιόπιστος το 2016, τώρα τον επικαλείται για να χτυπήσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Με νέες επιθετικές δηλώσεις για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Γαλλία, δυναμητίζει και πάλι το κλίμα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, που συναντήθηκε στην Κωνσταντινούπολη με τον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ. Η συνέχιση της τουρκικής προκλητικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο δεν μπορεί να μην έχει επιπτώσεις στις ευρωτουρκικές σχέσεις, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανησυχία προκαλεί η αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα μας, με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας να ανακοινώνει άλλα 43 τις τελευταίες 24 ώρες. Τα 36 εξ αυτών μάλιστα ήταν εισαγόμενα και εντοπίστηκαν κατά τη διενέργεια ελέγχων στον Προμαχώνα. Η πλειονότητα των κρουσμάτων αφορά άτομα προερχόμενα από τη Σερβία. Τα υπόλοιπα 16 αφορούν κατοίκους άλλων χωρών. Την ίδια ώρα, παρά τις απαγορεύσεις, 17 Ουκρανοί πολίτες αψήφισαν τις οδηγίες και έφτασαν το Σάββατο στη χώρα μας από το Κίεβο και βρίσκονται υποκράτηση στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Νέο ρεκόρ κρουσμάτων κορονοϊού καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Βικτόρια της Αυστραλίας. Μετά την εκτόξευση της διασποράς της πανδημίας, η Μελβούρνη μπαίνει ξανά σε καραντίνα 6 εβδομάδων. Ο εφιάλτης της πανδημίας επιστρέφει στην Αυστραλία. Μέσα σε 24 ώρες στην πολιτεία της Βικτόριας καταγράφηκε ρεκόρ νέων κρουσμάτων. 191 νέοι ασθενείς κορονοϊού, με το σύνολό τους να ανέρχεται στους 772. Για να φρενάρει την εξάπλωση της πανδημίας, από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης και για 6 εβδομάδες, η Μητροπολιτική Μελβούρνη επιστρέφει σε καθεστώς καραντίνας. Πράγμα που σημαίνει ότι 4,9 εκατομμύρια Αυστραλοί θα μπορούν να βγουν από το σπίτι τους μόνο για ιατρικούς λόγους, για να ψωνίσουν τα απαραίτητα, να εργαστούν ή για να αθληθούν. We have to be clear with each other that this is not over.
and pretending that it is because we all want it to be over is not the answer. Στο μεταξύ, ήδη αστυνομικοί και μέλη των Αυστραλιανών ενόπλων δυνάμεων αναπτύσσονται στα σύνορα ανάμεσα σε Βικτόρια και Νέα Νότια Ουαλία, που θα σφραγιστούν απόψε το βράδυ για πρώτη φορά έπειτα από 101 χρόνια. Στους παραβάτες θα επιβάλλονται πρόστιμα 6.800 ευρώ και ποινές φυλάκισης 6 μηνών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες οι νεκροί από τον κορονοϊό ξεπέρασαν το φράγμα των 130.000, την ώρα που η χώρα συνεχίζει να καταγράφει νέα αρνητικά ρεκόρ ημερήσιου αριθμού κρουσμάτων. Το τελευταίο 24ωρο σχεδόν 55.000 άνθρωποι διαγνώστηκαν θετικοί στον COVID-19. The current state is really not good. We had been in a situation where we were averaging about 20,000 new cases a day. Two days ago it was at 57,500. So within a period of a week and a half, we've almost doubled the number of cases. Και καθώς πολλές αμερικανικές πολιτείες αναστέλουν λόγω της δραματικής αύξησης των κρουσμάτων την επαναλειτουργία της οικονομίας τους, ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει μέσω Twitter ότι τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν το φθινόπωρο. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα απελάσει ξένους φοιτητές που σπουδάζουν σε αμερικανικά πανεπιστήμια εάν εκείνα αποφασίσουν να παραδίδονται μαθήματα αποκλειστικά μέσω διαδικτύου όταν ξαναρχίσουν τη λειτουργία τους. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 με την Νίκη Λιμπεράκη. Καλό σας απόγευμα.